Η δικογραφία για τον πρώην Υφυπουργό Εξωτερικών Ευρυπίδη Στυλιανίδη σχετικά με τη χρηματοδότηση των Αμερικανικών συμφερόντων ΜΚΟ German Marshall Fund με το ποσό των 550.000 ευρώ διαβιβάστηκε στη Βουλή για τα περαιτέρω, όπως αναφέρει σε δημοσίευμά της η εφημερίδα της Κομωτινής Ο Χρόνος. Η Βουλή θα ερευνήσει τυχόν ευθύνες του κ. Στυλιανίδη για την επίμαχη χρηματοδότηση που αφορούσε τη συνεισφορά της χώρας μας στην πρωτοβουλία Balkan Trust of Democracy. Η επίμαχη χρηματοδότηση υλοποιήθηκε και κατά την περίοδο 2004-2007, κατά την οποία ο κ. Στυλιανίδης ήταν υφυπουργός εξωτερικών. Παράλληλα, η Εισαγγελία Διαφθοράς έχει ασκήσει ποινική δίωξη κατά 11 στελεχών και υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών την ίδια περίοδο για απιστία στην υπηρεσία, καθώς φέρονται να ελάττωσαν τη δημόσια περιουσία που τους είχε εμπιστευτεί το κράτος, προκειμένου να ωφεληθεί η ΜΚΟ. Οι κατηγορίες σε βάρος τους είναι με τις επιβαρυντικές διατάξεις περί καταχραστών του δημοσίου. Ακόμη, τους αποδίδεται μεταξύ άλλων ότι ενέκρινα την ελόγω χρηματοδότηση μη νόμιμα από τις ειδικές πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, οι οποίες προορίζονταν για συγκεκριμένες νόμιμες δαπάνες και όχι προς ενίσχυση μη κρατικών οργανώσεων. Τη δική του απάντηση για αυτή την εξέλιξη έδωσε από την Κομωτινή, όπου βρέθηκε και παραχώρησε συνέντευξη τύπου στα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης ο πρώην Υπουργός και Βουλευτής Ευρυπίδης Στυλιανίδης. Ό,τι λοιπόν ακούγεται δεν έχει να κάνει με την πολιτική η οποία εφαρμόστηκε τότε. Έχει να κάνει με τη διαχείριση που ενδεχομένως κάποιες εξ αυτών των οργανώσεων έκαναν ή δεν έκαναν στο πεδίο. Η ελληνική πολιτεία όμως ήταν διασφαλισμένη. Με δική μου απόφαση, κάθε χρηματοδότηση που δίδονταν προς μη κυβερνητικές οργανώσεις από την ημέρα που ανέλαβα υπουργός, έπρεπε να συνοδεύεται από επιταγή καλής εκτέλεσης της ελληνικής τράπεζας, ώστε να διασφαλίζονται πλήρως τα χρήματα του δημοσίου. Έτσι κατοχυρώθηκαν για πρώτη φορά τα δικαιώματα του δημοσίου και υλοποιήθηκε αποτελεσματικότερα από κάθε άλλη φορά η εθνική πολιτική, την οποία αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορώ ως Υπουργός Εξωτερικών να ξεδιπλώσω σε όλες τις λεπτομέρειες. Είναι αδύνατο αυτό, δεν το κάνει κανένα κράτος. Δεν επιτρέπεται να το κάνει. Τώρα, από εκεί και μετά, οι εντυπώσεις που πολλοί προσπαθούν να δημιουργήσουν, κατά τη γνώμη μου, είναι εσφαλμένες εντυπώσεις και απευθύνονται σε ανθρώπους που δεν ξέρουν την νομική διαδικασία με την οποία λειτουργούν τέτοια θέματα.